Έτοιμοι να ξεκινήσουν είναι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος και ο Ρέστης Τσάν για τους μαχητές. Απέναντι στο Λάμπρο Χούτο και τον Μπο για τους διάσημους. 3, 2, 1. Σέντρα για τους μαχητές. Πήγα να κάνουν μια κομπίνα. Τώρα ο Ρέστης κάνει ένα σούτ αλλά κοντράρει πάνω στον Μπο. Ο Λάμπρος και ο Μπο αμήνονται στην πρώτη φάση. Τώρα ο Κώστας κόβει με το κεφάλι, έχει φύγει μπροστά, μπορεί να σκοράρει. Ο Μπο είναι εκεί όμως να το σταματήσει. Ο Ρέστης δεν τα καταφέρνει. Αναγνωστόπουλος, ο Ρέστης, ο Μπο έχει πέσει. Η μπάλα είναι ακόμα στην περιοχή των διάσημων. Πολλά τραβήγματα, πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο Κώστας παραμένει μπροστά. Τώρα ο Λάμπρος παίρνει την μπάλα. Πετάει με γέλα, περνάει όλους τους παίκτες και κάνει το 1-0. 1-0 για τους διάσημους. Οι μαχητές που παραλίγο να σκοράρουν είχαν πολλές ευκαιρίες. Οι διάσημοι κατάφεραν να αμυνθούν όμως. Ο Λάμπρος βρέθηκε μπροστά με μια ωραία τρίπλα και γκέλα που έκανε στα τυχώματα και έκανε το 1-0. Σέντρα τώρα για τους μαχητές. Ο Ρέστης θα αφήσει για τον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος θα πετάξει για τον Ρέστη. Ο Ρέστης θα βρεθεί μπροστά. Θα σκοράρει και θα κάνει το 1-1. Ο Μπο δεν κατάφερε να τον σταματήσει. 1-1. Ισοφαρίσανε οι μαχητές. Σέντρα τώρα για τους διάσημους. Σέντρα για τους διάσημους. Ο Λάμπρος τριπλάρει, φύγει μπροστά. Κάνει ένα σούτ αλλά δεν περνάει μέχρι την εστία. Και τώρα ο Ρέσης είναι μπροστά. Οπότε να τον κόψει. Δίνει την μπάλα στον Λάμπρο. Ο Λάμπρος πάει να περάσει. Κόβει ο Αναγνωστόπουλος. 9-3 είπαμε είναι μπροστά οι διάσημοι. Παιδιά, δεν είναι ελληνορωμαϊκή, μπάλα παίζουμε. Άλλο. Ο Λάμπρος τώρα θα έχει την ευκαιρία να χτυπήσει ένα απευθείας φάουλ. Για να δούμε όμως αν θα επιλέξει να πασάρει στον Μπο. Η βροχή έχει δυναμώσει αρκετά. Οι παίκτες παίζουν κάτω από τη δυνατή βροχή της Καραϊβικής. 9-3 προηγούνται οι διάσημοι. Και στο φάουλ βρίσκεται ο Λάμπρος Χούτος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Στημένοι είναι και οι αντίπαλοι παίκτες. Δυνατό σου του Λάμπρου δεν τα καταφέρνει όμως. Οπότε σουτάρει ένα πολύ δυνατό σουτ. Παραλίγο να σκοράρει. Το σκορ όμως το παραμείνει 1-1. Μπράβο Τσάν, μπράβο. Την μπάλα τώρα έχουν οι μαχητές. Θα στήσουν ένα μικρό λοφάκι για να μπορέσει να κάνει πιο εύκολα το σουτ ο Αναγνωστόπουλος. Γνωστή τακτική στους παίκτες που παίζουν beat soccer. Αφού όταν σουτάρεις στην άμμο είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ πιθανό να βρει το πόδι σου πάνω στην άμμο. Ο Αναγνωστόπουλος όμως έκανε αρκετά άστοχο σουτ και τώρα είναι η σειρά του Μπο. Θα πασάρει στον Λάμπρο, θα τον βρει ο Λάμπρος, θα σουτάρει με τη μία και θα καταφέρει να σκοράρει τελικά, να κάνει το 2-1 στο μάτς και το 13 στο σημερινό αγώνισμα του Beach Soccer.